Την ώρα που στην ευρύτερη περιοχή μας υπάρχει ένταση και ηλεκτρισμός, συνέχεια στην κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής της Τουρκίας των τελευταίων ημερών, δίνει ο αντιπρόεδρος της χώρας Γιλμάζ. Θα μας ενημερώσει η Μαρία Τσιλινίκου. Μαρία. Γιάννη, ο Τζευτέτ Γιλμάζ επιτίθεται στην τουρκική αντιπολίτευση με το βλέμμα στην Ελλάδα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Και όπως δηλώνει, η γαλάζια πατρίδα δεν είναι ένα παραμύθι, όπως υποστηρίζει η τουρκική αντιπολίτευση, αλλά πραγματικότητα και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της φυσικά και στο Ανατολικό Αιγαίο. Τι απαντά όμως η Αθήνα? Ο Γιώργος Γεραπετρίτης εδώ από το Sky τονίζει ότι δεν είμαστε αφελείς. Πρέπει να συζητάμε με τους γείτονές μας χωρίς να απεμπολούμε από την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Ελλάδα στοχεύει στην ηρεμία έτσι ώστε κάποια στιγμή δύο πλευρές να μπορούν να αγγίξουν και τα θέματα υψηλής ευαισθησίας όπως η οριοθέτηση ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδας. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Ας παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν Γιλμάζ και Γεραπετρίτης. Kendi haklarımızı yani yumuşama demek kendi haklarımızı menfaatlerimizi korumayacağız anlamına gelmiyor. Ama Türkiye her zaman bir yandan hak ve menfaatlerini kararlı bir şekilde korumuş, diğer taraftan da diplomasiyi her zaman çalıştırmış bir ülkedir. Χωρίς να είμαστε αφελείς, χωρίς να απεμπολούμε την κυριαρχία μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, οφείλουμε να συζητούμε με τους γείτονές μας. Οφείλουμε να συζητούμε για τα εύκολα, αλλά οφείλουμε να συζητούμε και για τα δύσκολα. Οι ανοιχτοί διάβλοι οι οποίοι υπάρχουν προλαμβάνουν τις εντάσεις από το να καταστούν κρίσεις.